Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται από τους πολίτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα κρίνουν και το μέλλον του οικογενειακού τους προϋπολογισμού. Ξεκινάμε. Θέλουμε να ακούσουμε αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα. Can you hear me? Μετά την ανακοίνωση ότι επιτέλους βγήκαμε από τον έλεγχο του Διεθνή Νομισματικού Ταμείου, ελπίζουμε να γίνει αύξηση συντάξεων, αύξηση μισθών και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, να δοθούν πολλά δώρα. Κόψτε τον ήχο. Τι έχουμε να ακούσουμε. Τι περιμένουμε. Τι να σας πω τώρα, ξέρω για το Μητσοτάκη μιλάτε. Για το Μητσοτάκη. Πρόσεξε τα λόγια σου. Εγώ, κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ το Μητσοτάκη δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά θα τον ψηφίσω. Άλλο γι' αυτό. Θα σου πω και γιατί θα τον ψηφίσω, αν είναι εκλογές. Κατέβασε την εφορία, κατέβασε τα εμφιά, μας πήρε αεροπλάνα, μας πήρε υποβρύχια. Εντάξει, μας έκανε το φράχτη. Τι άλλο θέλετε, θα πάρει την πόλη, δεν το Μητσοτάκη. Εγώ δεν τον αλλάζω με τίποτα. Σαν Αντώνης. Εγώ ζω στο Βέλγιο, έρχομαι και εδώ. Νομίζω ένας από τους καλύτερους που πέρασε τελευταία από την Ελλάδα είναι αυτός. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Εγώ από Γερμανία ζεστιχά είμαι, για διακοπές εδώ είμαι στην Ελλάδα. Good. Η μαμά από εδώ, μαμά, μία ερώτηση να σου κάνουνε. Ναι, ναι, η μαμά, να μας πει η μαμά. Η μαμά ξέρει πιο καλύτερα. Εντάξει, μια χαρά. Θα θέλαμε να μας πείτε τι προσδοκούμε να ακούσουμε από το χείλη του Πρωθυπουργού στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχω καλή γνώμη για τον κύριο Πρωθυπουργό. Ξύδι. Λυπάμαι. Θέλετε να μας την πείτε? Όχι, δεν λέω γιατί... Μπιπ. Και να χαμογελάμε γιατί χανόμαστε.